Ο βιαστής ανηλίκων και καταδικασμένος σε 12 έτη κάθειρξη Δημήτρης Λιγνάδης αποδεικνύει ότι δεν είναι ένας απλός κακοποιός, αλλά ένας προκλητικός κακοποιός. Με θράσος χιλίων πυθίκων βγαίνει και λέει: 1,5 χρόνο παίζανε μόνοι τους μπάλα, τώρα δικαιούμαι να μιλάω κι εγώ. Παράλληλα πρόσθεσε πεπισμένος ότι θα δικαιωθεί στο εφετείο. 1,5 χρόνο, συγγνώμη για το λαϊκό της έκφραση, 1,5 χρόνο παίζανε μόνοι τους μπάλα. Νομίζω τώρα δικαιούμαι, ίσως να μιλάω και εγώ, και πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της περιπέτειας, στο εφετείο, πιστεύω ότι θα δικαιωθώ πλήρως και θα αποκατασταθεί η αλήθεια. Δεν θα μας προξενήσει καμία έκπληξη, καθώς με την δικαιοσύνη που έχουμε είναι πολύ πιθανό να αθωωωθεί σε δεύτερο βαθμό και μετά να κάνει και αγωγές στους βιασμένους. Ο Δημήτρης Λιγνάδης βρήκε τις 30.000 ευρώ άμεσα που ετούνταν και πλήρωσε την εγγύηση, που ήταν ένας από τους όρους αποφυλάκησης, και το μεσημέρι της Πέμπτης βγήκε από τη φυλακή. Ύστερα από 17 μήνες προφυλάκησης και την επόμενη της καταδίκης του χωρίς ελαφρυντικά σε 12 έτη για 2 βιασμούς, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αφέθηκε ελεύθερος.